Τι είναι αυτός ο θόρυβος? Είναι ο στρατός μου που μεγαλώνει, Δημήτρη. Ιδού. Τι είναι αυτό το καημένο? Ο καινούριος μου φίλος. Τι είναι αυτό το καημένο, Αριστόδωρε? Αυτό το καημένο εδώ, Δημήτρη, σιγά σιγά όμως φροντίζει να μας κρατάει καθαρούς. Είναι... They took our jobs. Θέλω τόσο πολύ να σκαλώσει τώρα. Δεν σκαλώνει πουθενά. Έλα, έλα στο green screen. Δεν νομίζω, στρίβει συνέχεια. Στρίβει μόνιμα αριστερά, είναι η ιδέα μου. Έχει ένα... Όπα. Βρήκε πλακάκι, οπότε νόμιζε ότι έχει εμπόδιο. Τι κάνει, γιατί με εκθέτεις? Όπου βρήκε σκόνη, δεν βρήκε σκόνη. Λοιπόν... Ναι, το σημερινό βίντεο δεν είναι αφιερωμένο στο σκουπάκι το οποίο έχω για πλάκα εδώ πέρα στο στούντιο. Πόσο το πήρες? Ποιο? Για ένα 20 Δεν είναι. Τα καλά, οι ρούμπες και αυτά που είναι 300 πηγαίνουν μόνα τους, κάνουν χαρτογράφηση. Ανεβαίνουν τα σκαλιά. Ναι, σίγουρα. Σταμάτα, όχι σε μένα. Αλλά κάνει δουλειά. Το είδα, το άφησε λίγο πάνω σε κάποια σκόνη και τέτοια. Από κάτω μαζεύει. Άμα βρει δηλαδή. Άμα και βρει. Πάει στο σημείο που πρέπει, θα το μαζέψει. Αλλά το ζόρι είναι ότι δεν πάει στα σημεία τα οποία θέλουμε. Λοιπόν. Είπαμε, το βίντεο δεν έχει σχέση με τη σκούπα. Έχει σχέση. Είναι τόσο γλυκιά. Δεν θα το έλεγα, δεν δοκίμασα. Έχει σχέση με το update του στούντιο. Συνεχίζουμε. Έλα, και διαμορφώνουμε το χώρο να μοιάζει με στούντιο. Κίνηση πρώτη, τι Δημήτρη. Θα κάνουμε ποια σήμερα. Είναι. Δεν ποια ξέρω. Είναι, εσύ Δημήτρη. Στο αφεντικό, εσύ θα μου πεις. Εσύ ο υπάλληλος, δεν πρέπει να τα ξέρεις αυτά. Εγώ πρέπει να κάθομαι και απλά να τα κάνεις. Δεν είμαι πολύ καλός υπάλληλος. Ισχύει αυτό. Αυτό πρέπει να το ομολογήσω κι εγώ. Πρώτο πράγμα, θα πάρουμε τον καναπέ από πάνω. Και να τον φέρουμε εδώ πέρα στη γωνία για να κάνουμε εδώ πέρα το σαλονάκι μας. Δεν το βλέπεις έτσι μπουρδελέ που είναι λίγο το η απόχρωσή του. Εντάξει, θα γίνει σαλονέ. Εντάξει. Και αυτό. Αυτό είναι το καινούργιο μας γραφείο. Το οποίο θα το βάλουμε πάνω, ώστε οι υπολογιστές να μην έχουν τα γραφεία αυτή τη γωνία. Ναι, εδώ τέλος πέρα. Η γωνία θα αλλάξει. Θα γίνουν, εφόσον θα φύγει και ο καναπές και θα ανοίξει ο χώρος. Τα βάλουμε σε ευθεία. Θα φύγουν κατά μήκος. Θα πάνε δηλαδή τα γραφεία στη σειρά και το background θα είναι αυτό ίδιο. Φύγει. Ναι. Ανέβηκε. Έλα ρε, ανέβηκε στη δοκιμή. Έλα ρε. Για τόσο δεν κατέβηκε, τραφέβηκε. Όχι τώρα, μπορεί να φοβάται τα ύψη. Δεν μου λες λερώνει. Τι κάνει, δεν είναι πλαστικό απ' έξω. Τι είναι αυτό ρε. Έλα εδώ. Δε σύστημα. Κάνει αυτό, αυτό έχει στραβώσει το μεταξύ. Και τα φέρνει εδώ πέρα σε αυτό το στόμιο όπου ρουφάει. Ναι, ξεκάθαρα τα φέρνει εκεί. Καταπληκτικό είναι, εντάξει, δεν ακούγεται το ρομποτάκι. Πολύ μιλάμε όμως και μιλάμε πολύ, Θόδωρα, επειδή δεν θέλουμε να κουβαλήσουμε, έτσι. Εγώ να πιάσουμε το καναπέ, να κάνουμε μια δουλίτσα εδώ πέρα τώρα. Ανοίξουμε τι κάναμε εκτός κάμερας. Αυτά τα έχουμε ήδη ένα ίδιο που είναι το γραφείο του editor. Αυτά τα γραφεία έχουν ένα μπάγκα βάλει σε πάνω, ένα threadripper, ας πούμε, και οθόνη και πράγματα. Κάνει κοιλιά. Ωραία. Τι κάναμε εμείς? Βάλαμε έξτρα πόδι και είναι πολύ σταθερό. Με 2,5 έξτρα ευρώ, σούπερ. Επίσης, δες τι άλλο κάναμε. Βάλαμε ήδη το διχτάκι για τα καλώδια. Καλά. Διχτάθη. Δεν το λες διχτάκι, Δημήτρη. Πάμε κουβαλήσουμε. Αισθάνομαι πολύ ένα κατούρημα θέλω να ρίξω και φύγαμε. Μιας και είπα κατούρημα, ελάτε τι έκανε ο Θόδωρος. Τα κατουρίζει, να τελειώνουμε. Έχουμε κρεμάστρα. Βεβαίως. Πάνω από 3 τεινάγματα. Πάντα πλένετε τα χεράκια σας μετά. Γιατί δεν ξέρω, είστε βρώμικοι εκεί κάτω. Εγώ πλένομαι συχνά, δεν ξέρω τι παίζει. Αλλά μου είπε ο γιατρός να τα πλένω, γιατί κολλάνε μικρόβια, λέει, οι άλλοι. Και δες τώρα. Μπράβο, Θόδωρε. Εντάξει, βέβαια έχει κόσμο που το βάζει στο στόμα τους. Αυτό ακριβώς. Νομίζω ξαϊλώθηκε. Πάμε να κουβαλήσουμε στον ήχο του καζανακιού. Δεν είναι ωραίο που ανεβαίνει η νότα όσο γεμίζει. Εσύ λείπεις τα πρωινά. Πιο ωραίο ήχο κάνει το καζανάκι του γείτονα. Γιατί ο Σωλήνας είναι εδώ μέσα. Μέσα από αυτόν τον τοίχο. Εδώ. Ναι. Να είναι γερά τα κορίτσια. Δείξε από πάνω. Πάλι. Έχουν καιρό να το δείξουμε. Ντόνι, είσαι φανταστικός. Μας το έδωσε πριν 2 χρόνια και το κρεμάσαμε τώρα. Επίσης θα μπει. Στα Elven, ναι. Πόσο όμορφος είναι ο Θόδωρος. Πτο Τζοτζο. Πόσο όμορφος. Ωραίο κολαράκι. Είναι ο κολαράκι. Θόδωρος.
Ναι, είναι πολύ όμορφος. Α, Θοδωρέ, τι είναι αυτά. Τι. Στα έφερα δώρα, αλλά δεν τα θες. Δες τι τον πήρα. Έλα ρε. Τζάντα Gears 5 για να βάζει το λάπτοπ του και τα χαρτιά του, φίλε. Που έχει μέσα και USB, τέτοιο σε USB. Μπορείς να βάλεις το power bank σου μέσα και να βγαίνει από εδώ. Πλάκα και κάνεις. Να συνδέεις το κινητό δίπλα, σου. Για, να συνδέω δηλαδή, να βάζω όντως στον κόλο μου το κινητό και να φορτίζει. Εντάξει, πήρε ωραίξιος, άμα έτσι θες. Και χειριστήριο συλλεκτικό Gears 5 για να παίζουμε στο PC με πληκτρολόγιο και ποντίκι. Όχι, έχουμε και το Xbox. Δεν κακό. Καθόλου κακό. Ωραίο είναι. Είναι, είναι γενικότατο. Λίγο βρώμικο είναι. Είναι. Λίγο βρώμικο το έχουν. Δες εδώ. Το πήραν στη μάχη μάλλον. Επίσης έχει texture φρέσκο. Gears 5! Gears 5 controller! Τζουτ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 ζ
πήρες δώρο. Με πήρε τηλέφωνο μια κυρία. Α, είναι. Ευχαριστούμε τη Microsoft, μας έστειλε αυτά. Δεν ήταν στο Gear στο meme. Που έπρεπε να πούμε ότι είναι από τη Microsoft. Α, ναι, σωστά. Ευχαριστούμε τη Microsoft που έστειλε αυτό και αυτό. Και όχι το Θόδωρο. Ακριβώς. Γιατί με σκέφτηκε. Γιατί με πήρε τηλέφωνο και μου είπε Hello. Από τα πολύ όμορφα κοντρόλ. This is Microsoft. Α. Hello, Θόδωρος. Hello. Hello, Marie. Stop updating, να πούμε. Φτάνει λίγο. Ω, τρίποδα. Έχω τρίποδα. Δεν θα το βάλεις πάνω τώρα. Θόδωρο, έχουμε τρεις τρίποδες. Φαίνεται πολύ ωραία εκεί, παιδιά. Θα κουβαλάμε. Θα κουβαλάμε τώρα. Κουβαλάμε εμείς τώρα. Θόδωρος, κάμεραμαν. Κουβάλιμα. Κουβάλα τώρα το φορτιστή του πράγματός σου. Πόσο καταπληκτικός είναι ο Δημήτρης που έχει τρίποδα. Πείτε ένα μπράβο, Δημήτρη, για τον τρίποδά σου. Θόδωρε, ξέρεις τι δεν βλέπουν ποτέ οι gamers. Τον τρίποδά σου. Δεν βλέπουν ποτέ που κάθονται σε πολλά επεισόδια. Εδώ κάθεστε. Το έχουν δει χιλιάδες φορές. Δεν το έχουν δει. Τα έχουμε δείξει και είναι σε podcast αυτά. Είναι ένα αρχαίο μαυρότο. Vanguard. Τα έχουμε δείξει χιλιάδες φορές. McDonald's had a farm, E-I-E-I-O. And in that farm he had dead bodies. Θοδωρή, ειλικρινά τώρα περιμένεις κάτι μήνες σκόνης κάτω τον καναπέ να τα πάρει αυτό το πράγμα των 20 ευρώ. Το μικρό μου τερατάκι δουλεύει, Δημήτρη. Θα μαζεύει. Τι μαζεύει, ρε. Δυο ώρες θα... Καταρχάς πηγαίνει τυχαία όπου να είναι. Δηλαδή για να πάρει τη τελευταία σκόνη θα πρέπει να περιμένουμε 24 ώρες. Ίσως και λίγο παραπάνω. Δεν πειράζει, Δημήτρη. Για να πάει τυχαία όπου να είναι. Έχουν μια κανονική ηλεκτρική σκούπα. Το καλό ξέρεις ποιο είναι. Όχι. Ότι παντού έχει σκόνη. Οπότε όπου και να πάει μαζεύει. Όπου κάτι μαζεύει. Πηγαίνει και έχει σκουπίδια. Έλα. Ισχύει. Δες το. Δεν μπορεί άλυψε. Να πάει. Α, έγλειψε λίγο. Άλυψε. Ισχύει. Βέβαια. Έχουν κολλήσει στα. Όπα, όπα πηγαίνει στα χοντρά τώρα. Δεν ξέρω πόσο φαίνεται στην κάμερα. Αλλά έχει πολύ χνούδι εδώ κάτω. Το καλό όμως είναι μαζεύοντας το χνούδι ουσιαστικά επεκτείνει τα τέτοια. Τα χτενάκια του. Γιατί κολλάνε μετά και στα χνούδια τα εξτρά που έχει βάλει και έτσι με έναν τρόπο δουλεύει καλύτερα. Εγώ ξέρω ότι όλοι πρέπει να φοβάστε να χάσετε τις δουλειές σας από εμάς, εντάξει. Εγώ τι φταίω για να τα τραβάω αυτά. Εγώ ήρθα να κάνω μια μετακόμιση. Θα έρχω μετά εδώ να κάνω cable management σε αυτά. Και μέχρι να γίνει αυτό, περιμένουμε το ρομπότ να βάλει ηλεκτρική. Α, ή το ρομπότ να βάλει ηλεκτρική. Κάτι παίζει να πάθε. Πάντως προσπαθεί, παλεύει. Μαζεύεται από κάτω, πλένει πολλά. Ναι, ναι, το βλέπεις που παλεύει. Προσπαθεί να κάνει πράγματα, ρε παιδί μου. Να, εδώ βρήκε κάτι μάλλον κάτω από το χάλι, επειδή είναι πανέξυπνο. Εδώ έχει παραιτηθεί από εδώ μεριά. Αλλά η από εκεί πλευρά, μάχημη. Θα το μοντάρεις έτσι. Ναι. Γιατί αυτό το μοντάρεις εσύ, παιδιά, εγώ θα λείπω, θα είμαι ο Βουδαπέστη. Μπίτα. Θα το μοντάρουμε έτσι, ώστε να φανεί ότι τα έκανε όλο το ρομποτάκι και του δώσουμε τα εύσημα, Δημήτρη. Το αξίζει. Το αξίζει, νομίζω. Το ξεκάθαρα το αξίζει. Δες το με τι στένος. Ξεκάθαρα το αξίζει. Προδότη. Μαμ. Φάε πουλάκι μου. Φάε εδώ. Νουδάκι. Δεν ξέρω καλά από σκούπες ρομπότ. Ναι, πες μου, πού εγώ. Έτσι δουλεύει το σύστημα. Ναι. Το σηκώνεις και του τα ταΐζεις στο στοματάκι ένα. Είναι στην αργή της εκπαίδευσής του, κάνει σαν μωρό παιδί.
Θέλει να το ταΐσεις. Τυλίχτηκε χνούδι εδώ μέσα. Ναι. Φαίνεται γι' αυτό σταμάτησε. Μάλιστα. Αλλά τώρα είναι έτοιμο. Είναι αντίξωες οι συνθήκες. Όχι. Ακόμα και τείχους καθαρίζει. Το έχεις λερώσει τώρα. Δεν λερώνει. Είναι αντίξωες οι συνθήκες που έχουμε εδώ. Πολύ. Μια σκούπα ρομπότ που να ξέρει να μαζεύει χνούδια. Το πρωί πριν έρθει ο Δημήτρης, το είχα εγώ και δουλεύει πάνω στο χαλί. Ναι, δείξτε τα παιδιά. Κάνει αυτό το πράγμα για, για τις επόμενες 2 ώρες. Είχε κάτι εκεί, το μάζεψε έργε. Τι γλυκός. Είναι από πάνω του, δεν φαίνεται. Δεν θα φύγει ποτέ από εκεί. Κάνει. Δεν έκανα δουλειά, δεν έπαιζε. Ρομπότ αλφα, μπορείς να βάλεις την κανονική ηλεκτρική να τελειώνουμε, να κάνουμε μετακόμιση εδώ επιτέλους. Σταμάτα κλωτσάς το αδερφάκι σου. Αυτό ήταν πιο ακριβό, αλλά κάνει καλύτερη δουλειά. Αυτό το ρομπότ. Πώς έκοψε, λέω. Πού να αρχίσω να μετράω, φαβορέ. Τόσα τρως κάθε μέρα. Πρέπει να σου μιλάω συνέχεια, γιατί μπαίνεις σε stand-by. Όχι. Μπαίνεις σε stand-by. Μα δεν πρέπει να... Εσύ είσαι αυτός που θέλεις να μιλάς. Του μιλάω συνέχεια, όχι επειδή είμαι ομιλητικός εγώ. Μπαίνει σε stand-by αυτός όταν μιλάει και μετά σταματάει να επικοινωνεί και να κάνει δουλειά γενικά. Οπότε εγώ μπλα μπλα δεν μπαίνει ποτέ σε sleep, ρε παιδί μου. Οπότε συνεχίζει και κάνει τέτοιες δουλειές. Τώρα ας πούμε σας κλείνω για να πάω να του μιλήσω λίγο γιατί θα σταματήσει. Το σκεπτικό είναι το εξής, Θοδωρέ. Ίσως να πάει και λίγο πιο πέρα. Αυτό λέω. Γιατί αυτές οι δύο σιδαριέρες είναι, λοιπόν, όμορφο αυτό το γραφείο, ωραία με τις σιδαριέρες, αλλά δεν κουνιέται γιατί δεν είναι κάπως attached αυτά. Απλά κουμπάνε με κάτι βλακίες. Οπότε θα τις χρησιμοποιούμε σαν σιδαριέρες απλές και θα βάλουμε μία από εκεί, με αυτό το γραφείο, και μία από εδώ. Και αυτή η τάβλα θα γίνει, θα πάει αλλού. Θα τη χρησιμοποιήσω σε κάτι άλλο. Τώρα πρέπει να μεταφέρουμε τον Threadripper, το Editing PC, όλα αυτά εδώ, εκεί. Και το UPS, που δημιουργεί άλλα προβλήματα, γιατί το UPS έχουμε το ίντερνετ. Μη μου ανησυχείτε καθόλου, θα δείτε όλα έτοιμα. Τι βρήκες? Το χτυπήσαμε. Πώς το χτυπήσαμε? Το χτυπήσαμε στο IKEA στη μεταφορά. Εκεί ακριβώς θα κάθεται η οθόνη, όλα καλά. Τα δύο καλώδια που βλέπετε κάτω είναι αυτά που έρχονται από το PS4, έλα. Είναι αυτά που έρχονται από το PS4 και μετά πάνε πίσω όλο στο κάψουκα και γυρνάνε πίσω για την τηλεόραση. Η τηλεόραση θα δείξει αν θα μείνει εδώ τώρα που μεταφέρθηκε ο καναπές. Για τώρα θα μείνει. Θα δείξει. Γι' αυτό το βίντεο δεν θα τελειώσει. Λογικά κάποια στιγμή θα πάει κάτω στο σαλόνι που θα γίνει, ναι, ο χώρος σου ανάλογος. Ναι. Προς το παρόν θα μείνει εδώ γιατί θέλω να βλέπω Netflix. Netflix. Να, θα βλέπεις εκεί Netflix μετά. Η κατάσταση έχει ως εξής. Ο Δημήτρης πίνει νερό. Αχα. Αφυδατώθηκε το πουλάκι. Ναι, μωρέ. Λοιπόν. Μετακινήθηκε εδώ πέρα το ένα PC, στο καινούριο γραφείο. Έτοιμο. Έτσι, δες το να. Δες εδώ, πόσο άνεση. Παντού περισσεύουν καλώδια. Αλλά... Δεν πειράζει, θα τα πετάμε, θα τα κρύβουμε. Αυτό είναι το εύκολο. Το εύκολο τελείωσε. Το δύσκολο τώρα, τα βλέπετε όλα αυτά. Όλα φεύγουν. Να βοηθήσω. Σε εκεί να βγάλε κάτι, δεν μπορώ. Άλλο. Μπράβο, παιδί μου. Τι κάνεις εκεί. Γεια σας, Gamers. Λοιπόν. Είναι... Κατάλαβε για το λόγο για τον οποίο έγινε το πλάνο, έτσι. Είναι σχεδόν. Όχι. Να μην φαίνονται καλώδια. Λοιπόν, είναι χάλια, δεν έκανα cable management. Επίσης δεν έβαλε τα RGB. Έχει πάει 12 ώρες το βράδυ και έχουμε μείνει από χρόνο. Αλλά όλα δουλεύουν. Που είναι πιο σημαντικό από το όλα δεν δουλεύουν με RGB. Εντάξει. Να, ας πούμε, είχαμε μερικές απώλειες. Είχα μερικές απώλειες. Τυπά που πουλάς κατσαβίδια. Πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο χάλια το κατσαβίδι σου? Καλά που δεν είναι το σταυροκατσάβιδο. Εντάξει, πώς έδωσες? Κάνα 2 ευρώ το πήρα. Κατάλαβες. Αλλά εντάξει. Γι' αυτό, Δημήτρη. Είναι δυνατόν. Κι όμως. Αυτό που θα κάνουμε είναι, θα ασχοληθώ εγώ με το να το κάνω όμορφο και τα λέμε μετά. Για σένα. Ποτέ. Ο Θόδωρος φεύγει ταξίδι, οπότε θα συνεχίσω μόνος να κάνω τι θέλω στο στούντιο του Θόδωρου. Κάνε ό,τι θέλεις, εγώ δεν τον αντέχω άλλο, παιδιά, θέλω λίγο διάλειμμα από τον υπάλληλό μου. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε τέτοια σημεία, το αφεντικό, να αποφεύγει τον υπάλληλο. Καταρχάς δεν είμαι υπάλληλος. Γιατί είναι σπαστικός. Έρχομαι εδώ γιατί σου κάνω χάρη. Βασικά, ναι, ακριβώς αυτό το χάρη σου κάνω. Χάρη υπάλληλος. Δουλεύω αύριο, τα λέμε. Και να καθαρίσεις αύριο πρωί κάτω. Εγώ δεν είμαι αυτό, κοίταξε, μ' αρέσει. Ό,τι σκουπίδι αφήσαμε που να καθαρίσεις. Τα λες και χαίρεσαι. Εσύ... Μόνο σου θα ξενυχτάς τα βράδια και θα λες, δεν μου αρέσει το cable management εκεί, δεν μπορώ.
Δεν μπορώ. Δες τώρα πώς κρέμεται. Και θα πάει εκεί πέρα. Του editing PC το έκανα πάρα πολύ ωραίο. Εκτός από δύο καλώδια που έρχονται από δίπλα, δεν μετράει. Αλλά αυτό θέλει δουλειά, εντάξει. Λοιπόν, όσοι γνωρίζετε από setup πράγματα, τρία PCs και το ένα είναι το capture των δύο, είναι πάρα πολλά καλώδια. Πανικός, δεν έχω πάντα βάλω. Εντάξει, δεν θα είναι τόσο όμορφο, τι να κάνουμε. Κλείσε, πάω να τα φτιάξω. Για εγώ σας παρατάω, σας αφήνω στα χέρια του, θα τον έχετε για 5 μέρες. Κάπου εκεί γύρω θα είναι. Το ρομπότ σου χάλασε. Το ρομπότ μου χαλασμένο ήταν. Επίτηδες το έκανα έτσι, να φάνει ατύχημα. Μ' άρχισε να αντιμιλάει. Θα πάω ταξιδάκι κι εγώ, πάω να χαλαρώσω, να ηρεμήσω το κεφάλι μου και θα ξαναγυρίσω και θα παίξουμε έτσι θες. Λίγα πήγε κάτω το ηλίθιο ρομπότ σου. Να αυτοκτονήσει θέλει Δημήτρη. Και αυτό θέλει να αυτοκτονήσει. Και αυτό να φύγει από σένα θέλει. Άντε δρόμο. Δρόμο όλοι. Όχι εσείς γκρέμερς, το ρομπότ και το ρομπότ. Φεύγουμε. Bye. Αντίο. Την επόμενη μέρα, ο Θόδωρος έχει φύγει ταξιδάκι. Ξέρεις τι είναι ωραίο. Είναι ωραίο ρε παιδί μου να λείπει ο άλλος και να λες κάνω τι γουστάρω και έχω ξεκιστεί στη δουλειά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Να σας δείξω τι έγινε. Στήθηκε το γραφειάκι, αυτό είναι το παλιό το gaming γραφείο. Θα είναι πλέον το γραφείο για τα PC Builds. Είναι μεγάλο, χωράνε πράγματα. Εδώ μένει για να μετακομίσουμε επίσημα στα PC Builds. Να μπουν ραφάκια πίσω. Κάποια πράγματα που έχω υπόψη εκεί για διακόσμηση. Αλλά αυτό που όντως έκανα φαίνεται εκεί μέσα ήδη. Δεν είχαμε κουραστεί. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είχαμε κουραστεί όταν το κάναμε το βράδυ. Αλλά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Έκανα. Φύγε πίσω, καρέκλα. Έκανα τον backlight των γραφείων. Είναι έτοιμη τα γραφεία. Αυτό, αν αναρωτιέσαι τι είναι, είναι ένα πισάκι το οποίο δεν θα μείνει εδώ. Απλά το έχω εδώ τώρα, μείνει στο πάτωμα. Το οποίο το χτίσα. Λογικά, αν πατήσει εδώ, θα δει το PC Build. Το κάναμε live. Εκεί δείχνει αυτό που θα ήθελα να κάνω τώρα. Αλλά δεν πειράζει. Οπότε έχουμε εδώ το backlight. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το καλώδιο είναι που τα χοντρά τα HDMI που έρχονται από την τηλεόραση και το PlayStation. Μπορεί να φύγουν, γι' αυτό δεν τα βάλα μαζί με τα υπόλοιπα. Μέχρι εδώ είναι όλα τέλεια, αν εξαιρέσει αυτό το καλώδιο. Ωραία. Εκεί έχω λίγο ένα πανικό. Κάποια είναι πολύ κοντά και δεν φτάνουν. Πρέπει να πάρω μεγαλύτερα. Και αυτό αγνοήσε το για δύο λόγους. Πρώτον, θα μπει εδώ και άλλη σιρταριέρα σαν εκείνες. Δεύτερον, πού να τα βάλω, άσε με τώρα. Και δεν είναι το streaming PC, το οποίο είναι προς αναβάθμιση αυτή τη στιγμή. Κάθεται εκεί, περιμένει την ώρα του. Εντάξει, δεν το λες κι άσχημο, μια χαρά δουλίτσα κάναμε. Μπράβο μας. Έβαλα χαμηλά φώτα για να φαίνεται. Ένα ακόμη βηματάκι. Το θετικό είναι ότι μπορούμε να μετακομίζουμε δίπλα και ο καναπές εκεί. Νομίζω που μπουνίζει έξω, δεν ξέρω γιατί. Θα εστρώσει ο καναπές εκεί πέρα, θα βάλουμε τραπεζάκι κλπ. Χαλιά έρχονται, μοκέτα θα μπει, χρειάζομαι Θόδωρο για την Κρήτη μοκέτα, γι' αυτό τα άφησα πρόχειρα, με ένα άτομο θα μπει στραβά και φοβάμαι. Το επόμενο πράγμα που θα δείτε για το hardware, το κομμάτι θα είναι στο hardware Σάββατο, δεν θα το κουράσουμε άλλο. RGB μπήκαν, τα άφησα απλά άσπρα για τώρα, δεν τα βάλα να κάνουν πράγματα, τα έχετε δει να κάνουν πράγματα, τα θέλουμε έτσι απλά ωραία να φωτίζουν το χώρο. Το καλό με αυτά τα ambient, τα RGB και πίσω και εδώ κάτω, στα γραφεία, εδώ δηλαδή, είναι ότι μπορούμε να καθόμαστε εδώ μέσα και να δουλεύουμε χωρίς να βγούμε φώτα. Που και συνήθως η αλήθεια είναι τώρα το έχω μπλε λόγω καναλιού, αλλά συνήθως το βάζουμε ψηλασπρουλάκι ή να κοκκινίζει λίγο πορτοκαλί για να έχουμε έτσι μαλακό φως για τα μάτια. Είναι πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον να κάθεις και να δουλεύεις. Πάνω το μοντάρο, καλή υπόλοιπη Κυριακή να έχετε. Αν όντως χάσατε το PC Build, είχε πλάκα ένα διωράκι, το έκανα live, βγήκε πάρα πολύ ωραία, βγήκε νερό και δούλεψε το PC στο τέλος. Ίσως πάνω το δεις όλο μέχρι το τέλος. Τέλος πάντων, βλακίες. Όσο λείπει ο Θόδωρος, γράψτε τι θέλετε να κάνω. Παίζει την άλλη εβδομάδα να έχει ένα solo βίντεο από μένα ή δύο solo live streams. Θα δείξει. Να επιστρέψει ο Θόδωρος, γιατί εξακολουθούμε να έχουμε δύο σακούλες με γλυκά σας και πράγματα έτσι να δοκιμάσουμε. Το κάνουμε live και αυτό με κουβέντα. Νομίζω θα έχει πολύ πλάκα. Και είναι καλή περίπτωση τώρα που ο Θόδωρος λείπει και δεν βγάλουμε πολύ υλικό το Σαββατοκύριακο. Να κάνουμε αυτό το live παρέα με εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους σπόνσορες, τους ευεργέτες του καναλιού να περνάνε μπροστά από τα μούτρα μου, τώρα ίσως και όχι. Τα λέμε πάνω. Έχω γίνει κομμάτια, ένα βιαράκι θα το παίξω.